Συνεχίζουμε με την ώρα της αυτοδιοίκησης. Στα της περιφέρειας θα περάσουμε ευθύς αμέσως. Καλησπερίζουμε τον κύριο Ανδρικόπουλο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με την πάταξη του Κώστα Σπουλιόπουλου, Δυτική Ελλάδα μπροστά. Καλησπέρα, κύριε Ανδρικόπουλο. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω για την μία αναφορά του κυρίου Τσίπρα το Σάββατο από την πάταξη στον Απόστολο Κατσιφάρα. Με βάζετε στα δύσκολα κατευθείαν. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Τι να πω, ο εναγκαλισμός του Αποστόλη του Κατσιφάρα με τον κύριο Τσίπρα είναι γεγονός. Καθώς εγώ πει και την προηγούμενη φορά που είχα βρεθεί στο δελτίο σας, όλος ο συνδυασμός του η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στον συνδυασμό του Αποστόλη του Κατσιφάρα. Τώρα, το ότι κρύφτηκε ο Αποστόλης από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας από τον Αποστόλη είναι μια ιστορία την οποία ίσως θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο διαφορετικά. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω κάτι άλλο. Όταν είχε έρθει ο κύριος Τσίπρας στα Καλάβρητα και δοκίμαζε το γιαούρτι μαζί με τον Αποστόλη τον Κατσιφάρα, τότε ήσαν ένας δίπλα στον άλλο. Δεν θα την ξεχάσω την εικόνα αυτή. Και επίσης θα αναφέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν είχαν έρθει όλοι οι υπουργοί εκεί της κυβέρνησης και συνεδρίαζε συγχρόνως, ήταν στο τραπέζι ο κύριος Κατσιφάρας με τον κύριο Τσίπρα, αυτά δεν ξεχνιόνται. Τώρα, για ποιο λόγο ο ένας δεν θέλει να δείξει τον άλλον ότι είναι δίπλα, ο κόσμος καταλαβαίνει και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία εξήγηση. Αλλά στο κάτω-κάτω της γραφής, εμάς πως όμως μας ενδιαφέρει ο εναγκαλισμός του Τσίπρα με τον κύριο Κατσιφάρα. Κύριε Ανδρικόπουλε, γιατί να επιλέξουν οι πολίτες την παράταξη η Δυτική Ελλάδα μπροστά? Πείτε μας τους λόγους για τους οποίους διαφέρεται και ζητάτε την ψήφο των πολιτών. Κοιτάξτε, δείτε. Καταρχήν, θα πρέπει να υπάρξει κάποιος απολογισμός εκ μέρους του Αποστόλη του Κατσιφάρα. Αλλά θα έλεγα και του Φαρμάκη επίσης. Ο Αποστόλης ο Κατσιφάρας και ο κύριος Φαρμάκης για 9 χρόνια, ο μένα ήταν περιφερειάρχης, ο άλλος ήταν περιφερειακός σύμβουλος. Να καταφέρουν να έχουν την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στον πάτο κυριολεκτικά, να είναι τρίτη από το τέλος, όπως έχει δείξει η στατιστική υπηρεσία, η Ελστάτ, και από την άλλη μεριά να είναι από τις φτωχότερες περιφέρειες στην Ευρώπη, θεωρώ ότι για μένα ακριβώς δείχνει την αποτυχία τους, και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην περιφέρεια, και γι' αυτό ένας από τους λόγους που εμείς κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές σαν ανεξάρτητη πλέον, είναι ότι θέλουμε να δώσουμε καινούριο αέρα, να ξεκινήσει διαφορετικά η περιφέρεια, πραγματικά να προχωρήσει μπροστά και να ξεφύγουμε από αυτή την κατήφια και αυτό τον κατήφορο που έχει πάρει. Και θα αναφερθώ στην χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα εδώ στην Πάτρα. Είδα ότι ενδιαφέρονται και όλοι τώρα να δείξουν ότι υπάρξει κάποιο έργο, αλλά όχι εκτός αυτού, να δείξουν ότι πάνε να φτιάξουν έργο. Πού? Στην Πάτρα Πατρών, που τόσο πολύ την έχουμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εδώ, το είχα αναφέρει το θέμα. Και λέει τώρα έρχεται ο κύριος Σπρίτζης να υποπτεύσει το εργασιών αυτών. Και ήθελα να ξέρω πώς θα γίνει τη στιγμή που υπάρχει κατάτμιση του έργου αυτού σε 8 κομμάτια. Κάποια από αυτά τα έχει πάρει κάποια εταιρεία, κάποια άλλη δεν τα έχει πάρει. Δηλαδή θα φτάνει ένα κομμάτι, θα σταματάει ο δρόμος, θα πηγαίνει στο επόμενο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι. Τα 4 κομμάτια θα ξεκινήσει. Τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα. Είναι το ένα μετά το άλλο, δεν το ξέρω πώς ακριβώς θα πάνε σπαστά. Και τι θα γίνει, δηλαδή. Δεν ξέρουμε. Ακόμα η μία εργολαβία είναι στάδιο προσφυγών, οι άλλες 4 δεν έχουν υπογραφεί ακόμα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα ότι, κοιτάξτε, σανό στον κόσμο μπορεί να πουλάνε, αλλά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει ο κόσμος να τρώει το σανό αυτό. Επίσης, είναι και άλλα πράγματα τα οποία μπαίνουν στο θέμα. Για παράδειγμα, το φυσικό αέριο. Εδώ μιλάνε ότι φέρνουν το φυσικό αέριο στην Πάτρα. Μα πώς έρχεται το φυσικό αέριο στην Πάτρα? Αν έρχεται με βιτιοφόρα, αν είναι δυνατόν αυτό το έργο να έρθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα? Αντίθετα, η δικιά μας παράταξη έχει σαν αρχή ότι πρέπει πραγματικά να γίνει αγωγός και να φτάσει το φυσικό αέριο εδώ στην Πάτρα, αλλά όχι μόνο στην Πάτρα, σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και να πάει και στην κεντρικό αγωγό και προς το Αγρίνιο και προς τον Πύργο. Δεν είναι δυνατόν να έρθει τώρα να μας λένε ότι έχουμε φυσικό αέριο στην Πάτρα και να έρχονται με τα βιντεοφόρα να φέρνουν το φυσικό αέριο. Επίσης, από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να δεχτούμε τις αλχημίες του κυρίου Σπρίτζη με το τρένο, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, ο Κώστας Σπουλιόπουλος θα έχει αναλύσει αυτά τα πράγματα πολύ περισσότερο. Ξέρει πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άλλο πρόβλημα μεγάλο.
τα απορρίμματα. Είναι τραγικό. Επί 8 χρόνια, 9 χρόνια, δεν έγινε τίποτα από τη μεριά της περιφέρειας. Αντίθετα, ο πιστοδρόμης υπήρξε. Αυτή τη στιγμή στο Αίγιον τα σκουπίδια είναι παντού. Και γιατί είναι παντού, από τον Αύγουστο πέρυσι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει ώστε πρέπει να γίνει το έργο στην Παπανικολού που να γίνει ένα χυτή. Και δυστυχώς από τον Αύγουστο μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει τίποτε, παρότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν ξεκάθαρο και έλεγε ότι κακώς η Περιφερειακή Διοίκηση και κακώς ο Υπουργός δεν άφησαν αυτό το έργο να γίνει. Από τότε δεν έχει προχωρήσει τίποτε και πιστεύω ότι θα προχωρήσει μετά τις εκλογές, επειδή δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν κάποιους ψηφοφόρους εκεί στις καμάρες. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα είναι για μας οπισθοδρόμηση. Από την άλλη τη μεριά, είχε υποχρέωση να έχει προχωρήσει ένα εργοστάσιο, όπως έχει προχωρήσει για τα απορρίμματα στην Ήπειρο, όπως έχει προχωρήσει ο Τατούλης στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Μακεδονία. Και πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια. Δυστυχώς εδώ η περιφερειά μας βρίσκεται πολύ πίσω, εκτός από τον πύργο που κάτι έχει αρχίσει μετά την πίεση την περσινή που υπήρξε με τα απορρίμματα εκεί, κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Κατά τα άλλα είμαστε μη παρέκει κατάσταση, γιατί και η υπόθεση και εδώ στην Πάτρα δεν είναι καλύτερη. Μετά από λίγο καιρό πιστεύω ότι και εδώ στην Ξερόλακα θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, γιατί εμείς πάλι? Γιατί εμείς καταρχήν πάμε χωρίς κομματικά κριτήρια. Δεν είμαστε δεσμευμένοι από κανέναν. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μας δεσμεύει απολύτως τίποτα. Ζητούμε συνεργασία. Ζητούμε συνεργασία με την κυβέρνηση. Αλλά δεν θα βρεθούμε ποτέ να συμπλέψουμε με αυτούς, γιατί με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, μόνο και μόνο για να υπάρξουν κάποια κομματικά ωφέλη ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη τη μεριά, θα ήθελα να τονίσω αυτό το πράγμα, ότι όσον αφορά παράλληλα με τις περιφερειακές εκλογές, πρόκειται να γίνουν και δημοτικές εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές και εκεί κατεβαίνουν πάρα πολλοί υποψήφοι. Και εδώ στην Πάτρα και στο Αίγιον και στο Αγρίνιο και στην Πύργο, παντού υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι. Εμείς σαν παράταξη για την περιφέρεια δεν παίρνουμε μέρος και δεν υποστηρίζουμε κανέναν. Το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Όποιος βγει δήμαρχος, να ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει με εμάς πλήρη συνεργασία. Στην περίπτωση εκείνη μόνο που θα είμαστε αντίθετοι, εκεί που θα υπάρχουν ιδεολειψίες και θα προσπαθούν να σταματήσουν κάποια πράγματα τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και για λόγους κομματικούς, επειδή πιθανόν και εκεί να υπάρχει αναγκαλισμός με τα κόμματα, να μην αφήνουν ώστε να προχωρήσει όλη η ιστορία. Κύριε Δικόπουλο, δεν ξέρω πώς όμως θα μπορέσετε να αλλάξετε την ροή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προς μια θετικότερη κατεύθυνση, βάσει και των στοιχείων της Eurostat που λέγουν ότι είμαστε τρίτοι από το τέλος στην φτώχεια στην Ελλάδα και ενδέκατοι από το τέλος στην Ευρώπη. Δηλαδή, πώς μπορεί να επέλθει αυτό το αναπτυξιακό σοκ που θα δημιουργήσει επενδύσεις, θέσεις εργασίας και όλα τα συνάφη? Κοιτάξτε, δείτε, πρέπει να υπάρξει πραγματικά ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Και θα πρέπει να υπάρξει, όπως και ο Κώστας Σπυλιόπουλος έχει πει και στις συγκεντρώσεις τις οποίες έχουμε κάνει και στον Πύργο και, και στο Αγρίνιο, αλλά και εδώ, θα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δεν φτάνει να μπούμε μόνο να έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο όπως είναι για όλη τη χώρα ή για κάθε περιφέρεια. Εδώ πρέπει να έχουμε ένα ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο ώστε να μπορέσει πραγματικά να πάει μπροστά και να ξεφύγει από αυτό το τέλμα το οποίο βρίσκεται σήμερα η περιφέρεια. Και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Έτσι, χρειάζεται πραγματικά δουλειά, χρειάζεται ανιδιοτέλεια, χρειάζονται να μπουν στόχοι, χρειάζεται στρατηγική και θεωρώ ότι εμείς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ψηφοδέλτιο και εδώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα και με την παρουσία και του Δημήτρη του Κατσικόπουλου, αλλά και του Μιλτιάδη του Βέρα, τον οποίο τον ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι το ψηφοδελτίο μας γίνεται πραγματικά πάρα πολύ ισχυρό. Έχουμε συνδυασμό της εμπειρίας και με νέα άτομα. Επίσης, θα αναφέρω τον στρατηγό τον Κυριακόπουλο και τόσοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν και μας πλαισίωσαν. Μάλιστα. Και προχωράμε. Και θεωρώ ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να παραχθεί ένα πραγματικό. Πραγματικά σωστό και με προοδευτικό έργο για την περιφέρεια. Κύριε Ανδρικόπουλε, κλείνω με μία ερώτηση ως προς το κλίμα, το οποίο για σας βαίνει θετικότερο μέρα με τη μέρα.
Θεωρώ έτσι ότι συμβαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, η κάλπη πάντα είναι δύσκολη, ναι. Αλλά έχουμε την άποψη και την εντύπωση ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα είμαστε στο δεύτερο γύρο και εκεί θεωρούμε στη συνέχεια ότι θα είμαστε πραγματικά πρώτοι στην περιφέρεια. Ναι, ο Κώστας Σπουλιόπουλος να είναι ο επόμενος περιφερειάρχης. Εγώ τον πιστεύω και θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε πάρα πολύ καλά μπροστά και πραγματικά θα αλλάξουμε την όψη και τη ροή της περιφέρειας. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια, κύριε Ανδρικόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους τους ακροατές σας καλό Πάσχα και να τα πούμε πάλι μετά την. Όταν, γιατί από την Πέμπτη και μετά ξεκινάει και επίσημα η προεκλογική περίοδος. Οπότε αν έχω την ευκαιρία να έρθω εδώ και να παρουσιάσω το πρόγραμμά μας από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά ακόμη και τις χρηματοδοτήσεις και πού προσβλέπουμε ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να γίνουμε καλή αυτά τα οποία καλή δύναμη, θέλουμε. Τότε.